Καλώς σας βρήκαμε εδώ, κυρία Παγώνα. Καλώς σας βρήκαμε, καλά είστε. Τι θα μας κάνετε σήμερα εδώ, τι θα μας δείξετε? Θα κάνουμε μια χωριάτικη πίτα. Ναι. Που είναι παραδοσιακή. Εδώ στα κουφάλια, συνηθίζετε? Συνηθίζουμε τα Χριστούγεννα να κάνουμε γλυκές πίτες, αλλά κάνουμε και τερόπιτες. Τώρα θα κάνουμε μια τερόπιτα για να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Μια καλή πίτα να τη φάμε όλοι μαζί. Γιατί κάνουμε εδώ και ένα σωρό δουλειά. Να φάμε κιόλα την πίτα, έτσι. Λοιπόν, για πες μας, τι υλικά καταρχήν χρησιμοποιούμε? Στη ζύμη χρησιμοποιούμε αλευράκι, αλατάκι, ξεδάκι λίγο, λίγο λαδάκι. Έχουμε όλα τα υλικά εδώ. Έχουμε, κάνουμε τη ζύμη. Ωραία. Ναι, αυγουλάκια βλέπω εδώ. Βάζουμε και αυγουλάκια. Να ξεκουραστεί, ύστερα το κάνουμε σε κομματάκια, το τιμαχιάζουμε τη ζύμη. Και τα πλώνουμε. Ύστερα τα βάζουμε μέσα στο ταψί, βάζουμε το αυγουλάκι, βάζουμε λαδάκι, κεράκι. Από όλα τα υλικά. Όλα. Σε κάθε φύλλο βάζουμε αυτά. Κυρία Παγώνα, συνηθίζετε κάθε χρόνο έτσι κάνετε ή κάθε εβδομάδα κάνετε και από μια πίτα? Κάθε χρόνο, κάθε εβδομάδα κάνουμε. Κάνετε. Είναι έτοιμο εδώ στα κουφάλια, ε. Ναι. Και ξέρουμε όλοι τις κάνετε μερακλίδικες. Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Έχουν επιτυχία. Βούτυρο, γάλα, για πες μέσα. Τι? Βούτυρο, αλάτι. Αυτά. Έτσι, αντί, μάλιστα. Και το τυράκι επάνω, ναι, ναι. Και τα αυγουλάκια από ό,τι βλέπω εδώ μετά. Αυγουλάκια. Πολύ ωραία. Ναι. Εγώ θα ξεκινήσω να κάνω το πρώτο φύλλο. Για να σας δούμε λοιπόν. Ναι. Να μαθαίνουμε κι εμείς. Τέχνη. Και λιβράκι να μην κολλάει. Μάλιστα. Ωραία. Το τυράκι εκείνο θα, θα τριφτεί. Α, θα γίνει μετά. Τώρα θα το τρίψετε εσείς, ναι. Και ανοίγει το φύλλο έτσι. Ναι. Και το λαδάκι είναι, ναι, έτοιμο. Εύκολο φαίνεται, δεν είναι κάτι δύσκολο. Έτσι το βλέπω. Να δούμε, αν είναι εύκολο. Έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Θέλει και τέχνη. Κάθε γυναίκα δεν μπορεί να το κάνει. Εσείς από μικρά κοριτσάκια ζυμώνετε, κάνετε έτσι, ναι, στο σπίτι βοηθούσατε και ξέρετε... Βοηθούσαμε, α, έτσι και τα... κάναμε και πίτες και πετολίτσες. Αυτό πρέπει να το κάνετε πολλές φορές για να ανοίξει το φύλλο έτσι. Ναι, να γίνει και στρογγυλό. Τώρα με το μάτι εμένα εύκολο μου φαίνεται, αλλά δεν ξέρω τώρα στην πράξη τι γίνεται. Στην πράξη, αν δοκιμάσεις... Έχω δοκιμάσει μια φορά έτσι, γι' αυτό λέω ότι έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον εύκολο. Πολύ ωραία. Πιο εύκολο είναι να τη φάμε βέβαια. Για το φαΐ βέβαια είναι πιο εύκολο. Δεν βάζει κόπο καθόλου. Άλλες πίτες που συνηθίζετε με άλλη ονομασία. Κολοκεθόπιτα. Και με πράσο. Και σπανάκι. Ό,τι χορταρικά έτσι. Σπανάκι, γλυκιά. Ωραία. Πολύ ωραία. Εύκολο φαίνεται. Πολύ ωραία. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Εμένα δεν πιάνουν πολύ τα χέρια μου, αλλά μ' αρέσει να βλέπω. Μ' αρέσει να βλέπω έτσι. Λίγο λαδάκι. Ωραία. Λίση. Λαδάκι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και θα την ψήσουμε σε φούρνο ειδικό. Σε κουζίνα τώρα. Έτσι, και φούρνο είναι. Ξέρω από αυτά. Θα σας το φτιάξω έτσι εδώ. Ωραία, θα σας βοηθήσω και εγώ. Βοήθησε μισό και λεπτό, έτσι. Έτσι το σερβάλ πάνω. Δεν πειράζει. Ναι. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είναι και κάτι το δύσκολο. Όχι. Τώρα θύμιο, τα αφήνω να το περιλάβεις εσύ. Δεν μπορώ να το καταφέρω τώρα εσύ. Μπορείς, είσαι μερακλής και να το καταφέρεις. Εντάξει, σε άλλα πράγματα μπορεί, αλλά στο φαγητό δεν είμαι πολύ... Το φαγητό είναι πιο εύκολο, αλλά και αυτό είναι ωραίο. Είσαι μερακλής και θα τα κάνεις. Θα βάλεις αυγουλάκι, το λαδάκι, το τυράκι και θα την κάνεις σε την πίτα. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Ναι, σοβαρά, σε αφήνουμε. Πάμε εμείς να ψήσουμε τα κουλουράκια, ναι, και θα κάνεις και εσύ την πίτα και θα ψήσουμε και μια άλλη πίτα καλή θα κάνουμε και θα τα φάμε όλα μαζί ύστερα. Εντάξει, αλλά κάντε να τελειώσετε πρώτα και μετά να... Όχι. Σε ό,τι επιμένω ότι είσαι μερακλής και θα τα να... σε αφήνουμε. Ανέλαβε εσύ τώρα. Μισό λεπτό. Δηλαδή θα ανοίξω εδώ το φύλλο, να το βάλω εδώ στην... Τουλάχιστον πες μου δύο πράγματα, θα το προσπαθήσω, αλλά...
Δεν είμαι άνθρωπος που να τα παρατάω στη μέση, αλλά πες μου τι θα κάνω. Το λαδάκι, θα βάλεις το φύλλο το λαδάκι, θα βάλεις το τυρί και τα αυγό, αλλά θα τα σπάσεις. Αυγά, θα τα σπάσω εγώ, δεν είναι. Αφήνουμε να τα κάνεις εσύ όλα. Μήπως δεν είναι επίγον να το κάνετε εσείς και να... Είναι επίγον, επίγον είναι. Λοιπόν. Χρειάζεται να τα κάνεις εσύ. Λοιπόν, άντε θα το κάνω, θα το προσπαθήσω. Βάλει και την κούτσα να μην λυρωθεί. Καλύτερα πηγαίνετε εσείς, κάνετε τους κουραμπιέδες σας. Τι θα κάνετε εσείς μέσα? Κολοράκια θα κάνουμε. Λοιπόν, και... υποδιά, καμπελάκι, αυγουλάκια, λαδάκι. Έτυχε να μας δείξετε και άλλη φορά, αλλά ξεχνάω λίγο τη σειρά. Έτσι. Ξεχνάς, όταν συνέχεια ξεχνάς. Μάλιστα. Δεν θα αργήσετε όμως, θα έρθετε να μας δείτε. Τα κολοράκια. Ναι. Εντάξει. Θα σας φωνάξω εγώ μόλις είμαι έτοιμος. Εντάξει. Όταν τελειώσει. Πέρα φώναξε. Γεια σου καθέ. Έγινε. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Από πού να ξεκινήσουμε. Είπα να βγω λάδι, ξύδι. Τα έχουμε όλα εδώ. Θα το προσπαθήσουμε μωρέ. Στο κάτω κάτω τι είναι. Λοιπόν, τώρα, το λάδι, κάτσε λίγο να δούμε, για να δούμε, τι να πάρουμε, εγώ τα ήξερα, πώς μπερδεύτηκα τώρα, ποια είναι η σειρά, λάδι όχι, αλεύρι, από εδώ, έτσι το βάζουν και λίγο από εκεί, άντε πάνω, όπα το τσαλάκωσα λίγο, τώρα θα δεις τι θα γίνει, θα κάνω εγώ μια, όπα, θα κάνω εγώ μια πίτα εδώ την κυρά Γιαννούλα. Όπα, εδώ έτσι, να, έτσι, περίμενε, θα το κάνω, τι νομίζουν ότι μόνο οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πίτες, όπα, τώρα θα δούμε, έτσι, μάλλον βάζουμε και λίγο αλεύρι από εδώ πέρα κάτω, έτσι ξέρω, εγώ θυμάμαι, έτσι, περίμενε λίγο, όχο, περίμενε, δεν πειράζει, έσκησε λίγο, αλλά θα το κάνω. Έτσι, όπα, εδώ, αμάν, όπα, ας το πούμε λίγο τώρα να δω, όχι, αμάν ρε παιδί μου, κάτσε λίγο να δω, μπάντα δεν καταφέρουμε, για λίγος αλεύρι μήπως να βάλουμε. Αυγό, αυγό, ξύδι λέει λάδι, αυγό, να βάλουμε ένα αυγό, να βάλουμε ένα αυγό, όπα, περίμενε λίγο, να βάλουμε και ένα αυγό, αυτά, άστο μέσα, δεν περάσει, άστο τώρα εδώ, αμάν τώρα τι γίνεται, βάλ το εδώ, να κάνουμε, ας τα αφήσουμε εδώ, να βάλουμε ακόμα ένα, είπαμε, ένα φύλλο να ανοίξουμε, άστο εδώ. Αυτό είπε να μην κολλάει. Ας βάλουμε και λίγο αλεύρι. Όπα, αυτό είναι μέσα για το λάδι. Οχ, τώρα. Τα βάλω και λίγο από εδώ. Έτσι. Μπα, δεν ανοίγει αυτό το φύλλο. Οχ. Πολύ εύκολα το έφτιαχναν οι γυναίκες. Έλα, να το αυτό. Τώρα μας έπιασε και λίγο το άγχος, αλλά... με λίγο θέληση τα καταφέρνουμε όλα. Απλώς θέλει θέληση και μεράκι, αγαπητοί μου. Θέληση και μεράκι.
μου. Να πάρε, ευχή να πάρε. Μια προσπάθεια ακόμα δικαιούμαστε όμως, ε. Κάτσε, κάτσε, έτσι δεν το φτιάξουμε. Δεν ανοίγει με τίποτα. Βάλ το έτσι και αυτό.